Καλώ ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing που θα κάνουμε μαζί. Είμαι εδώ πέρα πιξελιασμένο από τον ήλιο, όπω μπορείτε να δείτε, γιατί μου κάνει σκιά από το δέντρο. Σήμερα θα ανοίξουμε αυτήν εδώ πέρα τη συσκευασία που βλέπετε να κρατάω στα χέρια μου. Εδώ πέρα μέσα πρέπει να είναι και λογικά είναι δύο ίδια προϊόντα, θα ανοίξουμε ένα προϊόν της Blitzwolf το οποίο είναι ένας αναμεταδότης αλλά παράλληλα είναι και ένας ε, δέκτης και ενός είναι ένας πομπός και ένας δέκτης από ένα Bluetooth τόσο πολύ μικρό πρέπει να είναι εξαρτηματάκι το οποίο το συνδέουμε στο αυτοκίνητό μας, στο ηχοσύστημά μας, γενικότερα κάπου που έχει είσοδο AUX και δεν έχει Bluetooth. Με αυτόν τον τρόπο το κάνουμε Bluetooth για να μπορούμε να ακούμε μουσική χωρίς να χρειάζεται να συνδέουμε καλώδια για να μην σα καθυστερήσω περισσότερο, εσεί μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσει και πάμε να προχωρήσουμε ευθύ αμέσω στο unboxing γιατί και εγώ θέλω να δω πώ είναι και επίση θα το συνδέσω ευθύ αμέσω στο στερεοφωνικό μου το οποίο δεν έχει Bluetooth για να μπορώ να ακούω μουσική. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εδώ πέρα δεν έχω κάποιο κοπίδι ή οτιδήποτε, υπάρχει μόνο ένα ψαλίδι το οποίο και θα χρησιμοποιήσουμε. Άρα πάμε να το ανοίξουμε απευθεία. Αυτό για να φτάσει σε μένα, θα με βλέπετε λίγο να, να πειράζομαι και να κουμπιέμαι γιατί είμαι έξω στο ύπεθρο. όπως μπορείτε να δείτε, και όταν βγαίνω εγώ έξω στο ύπεθρο, είναι σαν να μπαίνω στο στόμα του κουνουπιού γιατί με τσιμπάνε ασταμάτητα. Αυτό λοιπόν έφτασε με μία μικρή ταλαιπωρία γιατί την ημέρα που έφτασε στο σπίτι μου, ε, εγώ εκείνη την ημέρα έπρεπε να φύγω, δεν προλάβαινα να το πάρω και τέλος πάντων έπρεπε να ζητήσω να μου το στείλουν σε κάποιο άλλο ταχυδρομικό γραφείο. Αυτό χρειάστηκε περίπου δύο εβδομάδες, μαζί με ένα κόστος 2 ευρώ, γιατί τα ελτά χρεώνουν τέλος αναδιαβίβασης, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτό εδώ πέρα ακριβώς. Έρχεται μέσα σε αυτό το προστατευτικό. Το βγάζουμε και είναι όντως δύο συσκευασίες όπως πίστευα και όπως τις παρήγγειλα. Αυτό λοιπόν που θα δούμε είναι μία συσκευασία και ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα τη Blitzwolf. Είναι το bwbl όπως μπορείτε να δείτε. Το πήρα δύο για να έχω ένα spare, να το πω έτσι, ούτω ώστε να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε εφόσον χαλάσει το άλλο. Αυτό λοιπόν είναι ένα Bluetooth το οποίο έχει έκδοση Bluetooth 5 είναι ένα πάρα πολύ ελαφρύ εξάρτημα. Στη συσκευασία από πίσω από ό,τι βλέπω γράφει ότι το βάρος του είναι 36 γραμμάρια. Βέβαια, μέσα στις πληροφορίες της Bankwood λέει ότι το καθαρό βάρος του είναι, θα το δω ευθύς αμέσω 18 γραμμάρια. Αν θυμάμαι καλά. Ε, ναι, λέει καθαρό βάρος 18 γραμμάρια. Οκ. Okay. Σε κάθε περίπτωση αυτό, επειδή είναι τετράγωνο, το μέγεθός του είναι Στη συσκευασία μέσα είναι ακριβώς έτσι, είναι 44 εκατοστά επί 44 εκατοστά, ε, τι λέω χιλιοστά, ας κάλωσα λέω είναι πολύ μικρό για, για εκατοστά, είναι 44 εκατοστά επί 44 εκατοστά, αυτό είναι όπως το βλέπετε εδώ, ενώ το πάχος του αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα είναι στα 12 χιλιοστά, είναι πάρα πολύ μικρό, πάρα πολύ ελαφρύ και αν σας το δείξω περιμετρικά για να το δείτε από παντού. Οι δύο οι πλευρές του, αναλόγως τώρα του πώς φαίνεται από την κάμερα, οι δύο πλευρές του που βλέπετε εδώ πέρα, αυτήν και αυτήν, είναι κενές. Από την άλλη πλευρά έχει δύο κουμπιά, το ένα, αυτό εδώ πέρα που βλέπετε, το οποίο είναι κάτι σαν μοχλός, είναι αυτό με το οποίο επιλέγουμε αν θέλουμε να έχουμε RX ή TX. Το RX σημαίνει receiver, το TX σημαίνει transmitter, όπω επίση εδώ πέρα αντίστοιχα είναι και το κουμπί με το οποίο κλείνουμε και ανοίγουμε το, το μηχάνημα. Εδώ είναι το on off. Από την άλλη πλευρά, εδώ πέρα έχει την υποδοχή για να μπορούμε να κάνουμε τη φόρτιση. Αυτό είναι micro USB. Θα το προτιμούσα όπω έχουμε καταλάβει από το υπόλοιπο το βίντεο να είναι USB-C. Όπω επίση εδώ έχουμε και την έξοδο με την οποία συνδέουμε το καλώδιο για το AUX. Παίρνει ένα απλό καλώδιο AUX. Ε, από εκεί και πέρα, από πίσω ότι μας γράφει, το μοντέλο, την ε, έκδοση του Bluetooth και Receiver Transmitter Audio 2-in-1 Adapter. Κλασικά, καθότι έχει Bluetooth 5, η απόσταση στην οποία μπορούμε να το λειτουργήσουμε και να δουλέψει για να μπορεί να συνδεθεί με τη συσκευή μας είναι στα 10 μέτρα. Όπως επίσης ε, η ενσωματωμένη μπαταρία του που έχει είναι στα 200 mAh. Μιλιαμπε, η διάρκεια χρήσης αυτής είναι στις Εάν κάνουμε ε, αναμετάδοση, είναι περισσότερο από 7 ώρες και αν κάνουμε λήψη, είναι περισσότερο από 5 ε, Θα σας το πω από εδώ που μου το δείχνει. Εάν κάνουμε Transmitter Mode, δηλαδή αν έχουμε εδώ πέρα συνδέσει μια συσκευή από την οποία στέλνουμε τον ήχο σε έναν δέκτη Bluetooth, η χρήση του είναι μεγαλύτερη από 5 ώρες. Αν κάνουμε λήψη Bluetooth σήματος, η χρήση του είναι περισσότερο από 7 ώρες. Η διάρκεια φόρτισης είναι στις 2 ώρες θα ελέγξω βέβαια για να βεβαιωθούμε ότι μπορούμε να το χρησιμοποιούμε παράλληλα με την φόρτιση για να μην έχουμε κάποιο θέμα και πρέπει να το χρησιμοποιούμε μόνο αφού το έχουμε φορτίσει. Την έχω πατήσει με κάτι άλλο. Το πρωτόκολλο το οποίο υποστηρίζεται και στην αποστολή του σήματος του Bluetooth όπως επίσης και στην λήψη του σήματος του Bluetooth είναι το A2DP. Θεωρητικά σύμφωνα με την κατασκευάστρια πρέπει να έχει και HD ήχο. Αυτή είναι το πέρα η συσκευή, αλλά πάμε να δούμε λίγο ωστόσο τι άλλο περιέχει μέσα και το κουτί. Θεωρητικά πρέπει να έχει ένα καλώδιο φόρτισης και πρέπει να έχει και ένα καλώδιο 3,5 χιλιοστών για να το συνδέουμε με το, με το ηχείο μας ή με οτιδήποτε. Και όντω αυτά έχει. Δεν έχει κάτι άλλο. Ωραία. Λοιπόν, Έχουμε εδώ πέρα το κλασικό εγχείριδιο χρήση. Εδώ πέρα έχουμε, νομίζω, είναι το κλασικό χαρτάκι στο οποίο μα λέει Ευχαριστούμε που επιλέξατε. Α, έχει 12 μήνε εγγύηση κατασκευαστή. Οπότε, ό,τι χρειαστεί, επικοινωνείτε με την κατασκευάστρια εταιρεία, με την Bridge Δεν ξέρω πώ μπορεί να λειτουργήσει ακριβώ το συγκεκριμένο. Έχουμε εδώ πέρα το καλώδιο των 3,5 χιλιοστών για να μπορούμε να συνδέσουμε τη συσκευή με το ηχείο μα. Όπω επίση, εδώ πέρα έχουμε το καλώδιο το micro USB με το οποίο φορτίζουμε αυτήν και μπορούμε να το συνδέσουμε είτε σε κάποιο power bank είτε σε κάποιο φορτιστή για να μπορεί να φορτιστεί. Αυτό εδώ από εμένα αγοράστηκε για δύο λόγου. Ο ένα είναι γιατί όταν είμαι στο αυτοκίνητο για να μπορώ να ακούω μουσική, επειδή εγώ συνήθω ακούω μουσική από το Tidal, έχω αγοράσει ένα καλώδιο USB-C, το οποίο καταλήγει σε 3,5 mm για να μπορώ να το συνδέσω στο αυτοκίνητο. Αυτό σημαίνει πω, άμα δεν έχω πολλή μπαταρία, το κινητό είτε δεν θα το χρησιμοποιήσω για να ακούσω μουσική, είτε θα το χρησιμοποιήσω, θα τελειώσει η μπαταρία του, αλλά δεν θα το φορτίσω καθόλου. Άρα και που θα φτάσω, δεν θα έχω μπαταρία. Το άλλο πρόβλημα που έχω είναι πω όταν είμαι στο χωριό, το WiFi που έχω. Το modem δηλαδή στο σημείο που είναι τοποθετημένο δεν καλύπτει όλο το σπίτι. Είναι κάποιε γωνίε βασικά που δεν πιάνει. Και εκεί που έχω το στερεοφωνικό δεν πιάνει το Wi-Fi Οπότε παίρνει αυτό, το συνδέει με το στερεοφωνικό με αποτέλεσμα να μπορεί να πα λίγο πιο μακριά από το ήχο σύστημα και να μπορεί να έχει καλύτερο σήμα το κινητό, οπότε να μπορεί αντίστοιχα να στέλνει με Bluetooth τον ήχο στο τηλεφωνικό για να μπορείς να ακούς μουσική. Είναι δύο πράγματα τα οποία δεν είναι και κάτι που αν δεν τα είχες δεν θα μπορούσες να ζήσεις ή δεν θα μπορούσες να κυκλοφορήσεις έξω. Ωστόσο είναι μια ευκολία γιατί και το συγκεκριμένο το αγόρασα στα 9.30. 9, 9 ναι, το αγόρασα στα 9.30. Δεν έχει από όσο ξέρω κάποιο μικρόφωνο ή κάτι για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν bluetooth ε, μικρόφωνο για να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για κλήσεις αλλά υπάρχουν άλλες επιλογές τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Αυτή είναι εδώ πέρα η πολύ μικρή συσκευή που βλέπετε επίσης. Αν το δείτε εδώ έχει και μία πολύ μικρή τρυπούλα ανάμεσα στα δύο τα κουμπιά. Σε αυτήν εδώ πέρα την τρυπούλα αν το ανοίξουμε να δούμε λίγο τι θα μας δείξει γιατί δεν είναι μικρόφωνο σίγουρα. Λοιπόν, αυτό εδώ δεν θα το πιάσει λογικά η κάμερα, αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ σα το γυρνάω μήπω το πιάσει. Αυτή τη στιγμή είναι ναυοσβήνη κόκκινο και αυτή τη στιγμή είναι επιλεγμένο το TX. Γιατί εδώ από πίσω, από τη δεξιά πλευρά γράφει TX και από την αριστερή πλευρά γράφει RX. Αυτή τη στιγμή είναι επιλεγμένο το TX που είναι το transmitter. Άρα δηλαδή είναι επιλεγμένη η μετάδοση σήματο και αναβοσβήνει ένα κόκκινο λαμπάκι. Εάν εγώ το γυρίσω στο RX αυτή τη στιγμή να βίνει ένα μπλε λαμπάκι και θεωρητικά εφόσον να ένα μπλε λαμπάκι καθότι είναι στο receiver, εγώ αυτό θα πρέπει να μπορώ να το εντοπίσω στην συσκευή. Ναι, εάν το κάνετε αναζήτηση εμφανίζει το bwbl άρα δηλαδή εμφανίζει τη συσκευή τη συγκεκριμένη. Την επιλέγω, κάνει σύζευξη και πλέον μπορώ να αναπαράξω ήχο μέσα από εδώ. Πάμε λοιπόν να το δοκιμάσουμε για να δούμε ακριβώ πώ δουλεύει, πόσο εύκολα μεταδίδει τον ήχο, αν θα βγάζει κάποιο πρόβλημα ή οτιδήποτε. Είμαστε λοιπόν εδώ αυτή τη στιγμή και έχουμε έρθει να συνδέσουμε και συνδέσαμε το συγκεκριμένο το μηχανήματάκι με το σύστημα όπω βλέπετε εδώ πέρα. Στην οθόνη πάνω στο σύστημα γράφει AUX που είναι το Auxiliary. Και όπω μπορείτε να δείτε, έχω συνδέσει το μηχάνημα επίση με τον φορτιστή. Θα σα δείξω λίγο τα φωτάκια. Όπω σα έλεγα και προηγουμένω που δεν μπορούσαμε να το δούμε. Αυτή τη στιγμή, εδώ πέρα, στο μηχάνημα το συγκεκριμένο, βλέπουμε ότι είναι αναμένο το κόκκινο το φωτάκι. Αυτό εδώ πέρα, βέβαια, σημαίνει, επειδή είναι συνεχόμενα αναμένο, πω αυτή τη στιγμή φορτίζει. Αν εγώ πάρω να σα το ανοίξω και πατήσω το on, αυτή τη στιγμή αναβοσβήνει και το μπλε, άρα είναι μπλε-κόκκινο, 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 μπλε-κόκκινο. Αυτό είναι γιατί έχω επιλεγμένο το Rx. Αν το γυρίσω αυτό εδώ πέρα στο Tx, μπορούμε να δούμε ότι τώρα δεν φαίνεται βέβαια ακριβώς, αν το αποσυνδέσω, βλέπετε ότι αναβοσβήνει το κόκκινο το λαμπάκι που σας έλεγα προηγουμένως. Το επανασυνδέω εγώ με το ρεύμα και πάμε λίγο να το γυρίσουμε πάλι RX. στο Rx. Αν ακούσετε επίση, με το που το γυρνάμε στο Rx, λέει κάτι. Δεν ξέρω αν θα το πιάσει το μικρόφωνο. Με το που το γυρνάμε στο RX ή και με το που το ανοίγουμε αφού έχουμε επιλεγμένο το RX, γυρνάει και λέει Waiting for Connection. Εγώ λοιπόν θα έρθω, θα ανοίξω το Bluetooth στο κινητό μου για να μπορέσει να συνδεθεί. Με το που συνδεθεί γυρνάει και λέει Connected και πάμε τώρα να παίξουμε ένα τραγούδι για να μπορέσουμε να δούμε ακριβώς τι ήχο βγάζει. Και όπως αντιλαμβανόμαστε, ο ήχος παίζει κανονικότατα. Αν το κλείσω, μας βγάζει κάποιο μήνυμα πάλι. Power off. Απλά μας λέει power off. Αυτό λοιπόν είναι το μηχάνημα της Blitzwolf. Αυτό το μικρό που είδαμε μόλις τώρα και ακούσαμε επίσης μόλις τώρα είναι αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή, δηλαδή το Blitzwolf BW BL2 Bluetooth Transmitter και Receiver στα αγγλικά ή αλλιώ Bluetooth αποστολέας και παραλήπτης σήματος στα ελληνικά. Είναι κάτι το οποίο θα χρησιμοποιηθεί Πάρα αυτά είναι κάτι το οποίο θα χρησιμοποιηθεί επίσης αρκετά. Ό,τι θέλετε μπορείτε να με ρωτήσετε στα σχόλια. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, share, subscribe, σαφώς, για οτιδήποτε χρειαστείτε είμαι εδώ. Μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε, να περνάτε καλά. Σας χαιρετώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.